Άσκηση ετοιμότητας για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς μεγάλης έκτασης με την κωδική ονομασία Διαπυρός 2024 πραγματοποιήθηκε χθες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία σε συνεργασία με άλλους εμπλεκόμενους φορείς στους Λάμπους Μήλους. Στην άσκηση συμμετείχαν οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, το ΕΚΑΒ, Σύλλογοι Εθελοντών Πυροσβεστών και άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς. Είμαστε παρόντες στην άσκηση που εξελίσσεται στην άσκηση μεγάλης δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Λάμπου Μήλων στα πλαίσια της Διαπυρός 2024. Πραγματικά είναι μια άσκηση η οποία προσομοιώνει πραγματικά χαρακτηριστικά. Έχουν κινητοποιηθεί δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και εθελοντών και δείχνει στην ουσία ποια είναι η οργάνωση και ποιες είναι οι δυνατότητες του μηχανισμού και βέβαια ποια είναι τα τροτά σημεία τα οποία πρέπει να διορθώσουμε. Συμμετάσχουμε κάθε χρόνο στην άσκηση για να εκπαιδευόμαστε, χρειάζεται. Λόγω της αντιπυρικής περίοδου που ξεκινάει. Είναι μια άσκηση στο πεδίο. Ευχόμαστε να παραμείνουμε και να βρισκόμαστε πάντα σε ασκήσεις και όχι σε πραγματικά συμβάντα. Όσον αφορά το Δήμο, ό,τι ζητήθηκε από την ηγεσία της πυροσβεστικής έχει έρθει εδώ πέρα και με ό,τι δυνάμεις έχουμε και σε προσωπικό και σε μηχανήματα και αυτοκίνητα, είμαστε έτοιμοι να συνδράμουμε αν χρειαστεί. Σήμερα, στα πλαίσια της διενέργειας μεγάλων δασικών ασκήσεων που ονομάζεται Διαπυρός 2024, διεξάγονται πανελλαδικά ασκήσεις με πραγματικές δυνάμεις στο πεδίο. Στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, αυτή τη στιγμή διεξάγονται 4 διαφορετικές ασκήσεις στα 4 μεγάλα νησιά της περιφέρειας, είτε της Λίμνου, της Λέσβου, της Χίου και της Σάμου. Σκοπός των ασκήσεων αυτών είναι να εμπεδωθεί όλη η προετοιμασία που έχει γίνει το προηγούμενο διάστημα σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης ΟΤΑ-ΑΒ βαθμού των πυροσβεστικών δυνάμεων και συμμετέχουν επίσης και η υποστηρικτική ομάδα των διευθύνσεων δασών που έχει θεσμοθετηθεί με τον πρόσφατο νόμο για να υποστηρίζουν τις πυροσβεστικές δυνάμεις και σε επίπεδο σχεδίασης αντιμετώπισης στο πεδίο. Μετέχουμε με το θεσμικό όργανο, την Επιτροπή Διαχείρισης Μεγάλων Πυρκαγιών, συμβουλευτικά στο έργο της κατάσβεσης και της πυροσβεστικής υπηρεσίας και συντοχρόνως με την ευκαιρία αυτή ενημερώσαμε και τη διοίκηση της πυροσβεστικής για την εξέλιξη των έργων αντιπυρικής προστασίας που υλοποιεί η Διεύθυνση Δασών. Μας ζητήθηκαν κάποια μέσα όπως υδροφόρα και κάποια πυροσβεστικά και κάποιοι υπάλληλοι του Δήμου μαζί με τους εθελοντές μας. Ακολουθούμε τις οδηγίες της πυροσβεστικής και όπου μας ζητηθεί βοηθάμε σε ό,τι χρειάζεται. Η ετοιμότητα? Είμαστε μια χαρά. Είμαστε σε καλό σημείο. Περιμένουμε για τα 4 καινούργια μας πυροσβεστικά. Έχουμε κάνει και μια μελέτη γύρω στα 2 εκατομμύρια για προγράμματα για μηχανήματα και υδροφόρες. Είμαστε σε καλό δρόμο.